Σήμερα αισθάνομαι στάρο. Και εσύ πάντα. Και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ. Το πρέπει να μπήκαμε στο πάρκινγκ. Είναι η ενέργεια, ξέρεις. Έχουμε... Ναι, ναι. Όταν υπάρχει στάρο στο δωμάτιο, όπως εγώ ας πούμε, ναι, ναι. Ανεβαίνει ψηλά η ενέργεια. Ενέργεια. Α! Έχουμε στάρο εδώ, μα γι' αυτό. Καλά, είστε απίστευτοι. Καλώς ήρθες, Βάνα. Μπορώ να δονήσω λίγο από την ενέργειά σα. Αχ, Βάνα. Μπορώ. Μπορώ να σου δώσουμε ενέργεια στο ζενίθ, να σε πάμε. Αυτό θέλω. Όλοι για ένα ζενίθ είμαστε, νομίζω. Πια το όνομα Βάνα Μπάρμπα είναι, έχει πια εγκαθιδρυθεί στο συλλογικό ασυνείδητο. Δηλαδή, είναι σαν να το ξέρουμε από πάντα. Είναι σαν ένα όνομα που να υπήρχε για πάντα στην Ελλάδα. Ερώτηση. Όταν ξεκίνησες, σου πρότεινε κανείς να το αλλάξεις. Πώς το κάνεις αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για μένα ήταν σαν άλλαζα... Σαν άλλαζα... ψυχή. Πώς θα μπορούσα να με λένε ξαφνικά, ας πούμε, Βάνα... Όχι, θα ήταν καλό να μας πεις ποιος το πρότεινε για να, τον, για να γίνει διεθνός ρεζίλι. Όχι, ήταν τότε στις πρώτες παραγωγές. Α, όχι, παιδιά, θα τον ξέρετε κιόλας. Θυμάμαι από βιντεοτενίες. Ήταν ο Όμηρος Ευστρατιάδης, λοιπόν. Ο φοβερός Όμηρος. Ο Όμηρος έκανε τότε τα γυρίσματα. Ναι. Και μου λέει, τι είναι αυτό το μπάρμπα, μπάρμπα, μου λέει, λες, και είσαι καμιά πια από τα Τρίκαλα. Αυτό είναι το όνομά μου και έτσι λένε τον πατέρα μου, τελείωσε. Α, ούτε καν προχώρησε να σου πρότεινε. Και πολύ καλά έκανες. Ήσουν και είσαι η αγαπημένη των ΜΜΕ. Εδώ που τα λέμε όλοι στο ξεκίνημά τους, το θέλουν αυτό, το επιθυμούν. Σήμερα σε ενοχλεί ή σε κολακεύει. Είναι σαν μια σχέση ερωμένης με εραστή, η οποία μέσα στον χρόνο γίνεται κάπως, μεταλλάσσεται και γίνεται κάτι πιο γλυκό. Και πάει για γάμο. Το γάμο το συχαίνομαι, μην μου μιλάς για γάμο. Σε εγκαιτεύω, δεν θέλω γάμο στη ζωή μου. Όχι, εντάξει, το πάει. Το γάμο με τρομάζει, δηλαδή δεν τον αντέχω. Σεβάνα, εσύ. Δεν το θέλω το γάμο, ο γάμο σκοτώνει τον έρωτα. Εγώ είμαι για τον έρωτα. Εγώ είμαι για τη συμβίωση, εγώ είμαι για τη φιλία. Μην με βάζεις τον ένα στο γάμο. Ο γάμος είναι έλεος, μην με πεθαίνω. Σηκώθουν τα μαλλιά μου έτσι και μακριά. Βάνα, εγώ δεν παντρεύτηκες ποτέ, κάνω λάθος. Ποτέ. Πραγματικά ακούγεται λίγο οξύμορο για μια γυναίκα που κυνηγήθηκε τόσο πολύ από τους άντρες. Αν είχα παντρευτεί, αν είχα μείνει με έναν άντρα, ναι. Θα είχα χάσει αυτό που κέρδισα. Έλεγα πάντα, πιστεύω ότι η μεγάλη έρωτα δεν φορά νηφικό. Λοιπόν, έπρεπε να διαλέξεις μεταξύ των μεγάλων ερώτων και μια απλή συμβίωση ενός γάμου. Να νίκεις. Εγώ δεν θέλω να νίκω σε κανέναν. Θέλω να είμαι αέρας. Θέλω να είμαι αερικό. Να σου πω, Βάνα, όμως, αν μου επιτρέπεις έτσι. Ναι. Δεν μπορεί. Αυτή η Αμαζόνα, η Βάνα Μπάρμπα, κάποια στιγμή θα έχασε τον έλεγχο και θα είπε αυτός. Ούτε μια στιγμή. Μπορώ να σου πω κάτι, όχι. Ήσουν πάντα ελεύθερη Αμαζόνα, καβαλάρισα. Ήμουν ελεύθερη, ήμουν όντως αυτό που λες, σαν Αμαζόνα, αλλά είχα και κάτι, είχα και την αμετροέπεια της ομορφιάς. Δηλαδή. Είχα την αμετροέπεια της ομορφιάς και των νιάτων. Που δεν χώραγα εύκολα. Δηλαδή, μόλις πήγαινε κάποιος να βάλει ένα καλούπι, εγώ το έσκαγα. Πήγαινα στο επόμενο. Υπάρχει άνδρας που τον πόθησες, αλλά αυτός για κάποιο λόγο δεν σε πόθησε. Δεν υπάρχει παιδί. Αυτό που λες είναι ασέλγια. Είναι δυνατόν. Όχι, δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπήρξε ποτέ. Ποτέ. Άρα και ξέρεις κάτι, πρόσεξε τώρα, και εδώ είμαι πάλι εγκλωβισμένη. Δεν υπήρξε ποτέ. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, δεν έχω φάει ποτέ απόρριψη στη ζωή μου. Όμως, τώρα που μεγάλωσα, είμαι εγκλωβισμένη στο φόβο. Αν έρθει τώρα η απόρριψη, που δεν είμαι αυτό που ήμουνα, τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω ότι η ζωή είναι αυτή που έχει πάντα το παιχνίδι στα χέρια τώρα, της. Τώρα βγαίνεις ραντεβού, κάνεις dating. Όχι, γιατί δεν έχω κάποιος που να θαυμάσω πολύ. Είναι πολύ δύσκολο το δικό μου. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαι σε ένα target group ανθρώπων που ψάχνω το 3%. Εγώ θέλω άνθρωπο απενοχοποιημένο, μάγκα, να μπορεί να εκτεθεί. Περίμενε πάνω τώρα, μην αδικούμε και τους άντρες. Δηλαδή, αφόλου, δεν είναι αφόλου. Και εύκολο να πλησιάσει τη Βάνα Μπάρμπα, να ρίξει το ζάρι στη Βάνα Μπάρμπα. Γιατί ρε, μην τρελαθούμε, φίλε. Είναι Manchester United. Εγώ είμαι ηλυσιακός. Πώς θα παίξω με τη Manchester United. Δηλαδή, πώς μου το θέτεις έτσι. Μπορείς. Όλοι μέσα μας έχουμε έναν ηλυσιακό και μια Manchester United. Πώς δεν υποτιμάμε τον αγαπημένο μας ηλυσιακό, έτσι. Δεν κατάλαβες. Εγώ σου λέω κάτι, έχουμε και τα δύο. Το θέμα είναι το τι μας βγάζει κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί να το κάνω. Καθένας μας μπορεί. Είναι δηλαδή κάποιες μαγικές στιγμές Zenith, όπου ακόμα και ο Ηλυσιακός μπορεί να βάλει ένα γκολ στη Manchester United. Ναι, φίλε. Ο Ηλυσιακός μπορεί να κάνει ξαφνικά τη διαφορά. Εγώ στην ουσία έναν Ηλυσιακό ψάχνω. Αλήθεια. Αν και δεν ξέρω πού είναι, που βρίσκεται. Έχεις σκεφτεί ποτέ να γράψεις αυτοβιογραφία? Και. Δεν το έκανα ποτέ γιατί δεν ήρθε η στιγμή. Έχω τελειώσει όμως ένα κύκλο ζωής και θέλω να το κάνω. Με γνώμονα τα νέα κορίτσια. Ξέρεις, η δική μου ζωή είναι σαν παραμύθι, χωρίς παραμύθι.
Μάλιστα. Ένα κορίτσι μόνο του, δραπετεύει από την επαρχία, στείνει μια ολόκληρη ζωή. Και το τι συνάντησα μέσα αυτά. Από μεγαλεία, από καταστροφές, από χυδαιότητες, μέχρι. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι ένας οδηγός. Το πώς μπορεί να επιβιώσει κανείς στη ζωή και στο Star System, αλλά γενικότερα στη ζωή. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που υπόθηκε για σένα? Να σου πω κάτι. Πιο πολύ αγαπήθηκα από ότι λιδωρήθηκα. Υπήρχε μια περίοδο που θυμάμαι τότε με τον Κωστόπουλο, τον Πέτρο, που ας πούμε, εγώ φόραγα μαύρα, έπρεπε να γίνω καλή ηθοποιός. Για να με δεχτούν να γίνω καλή ηθοποιός, έπρεπε να πατάω το στήθος, να το έχω πλάκα, για να μην φαίνεται το μπούστο. Τότε έπρεπε να με δεχτούν στο Εθνικό ή να κατάλαβες. Όλο αυτό το κομμάτι, ή μια χώρα που ενώ ύμνησε την ομορφιά. Δεν έπρεπε. Εμείς έπρεπε να είμαστε τα φυτά, τα αιώνια φυτά. Σεξ σύμβολοι ήσουν ηλίθια, χαζή. Ή καστανή, ή ξανθιά. Έτσι, εκεί ήταν εμένα η λιδωρία η δική μου που δεν μου άξιζε. Εδώ όταν ακόμα και το Όσκαρ που πήραμε, που ήμουν ακόμα μικρή πιτσιρίκα. Και δεν με χρησιμοποίησαν ποτέ. Ενώ στην Ιταλία, ας πούμε, μια ωραία γυναίκα. Η Μπελούτσι, γιατί έγινε πρώτο όνομα? Ήταν η Μπελούτσι, γιατί ήταν ποτέ η Σάρα Μπερνάρ? Όχι. Εδώ το να είσαι ερωτική ήταν λιδωρία. Ναι, έχεις δίκιο. Κατάλαβες τι πέρασε σε αυτή τη χώρα. Σε προσωπικό επίπεδο και όχι. Τι ήταν αυτό που σε ενόχλησε πιο πολύ? Όταν άρχισαν να γράφουν προσωπικά πράγματα. Μεγάλη μου, θα σου πω κάτι. Όταν έμαθα ένα πράγμα, ότι όταν κατατάσσεσαι στην κατηγορία των star, σημαίνει την καλύτερη ερμηνεία να κάνω στη ζωή μου δεν θα δώσει ποτέ κανείς σημασία. Mm-hmm. Ο star είναι γιατί πουλάει η ζωή του. Πουλάνε οι ερωτές του, πουλάει η γένα του, πουλάει ο θάνατός του. Δεν πουλάει ποτέ η ερμηνεία του. Εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Ό,τι και να κάνω θα είναι θέμα. Ένα γάμο δικό μου θα πουλούσε περισσότερο από 100 επιδαύρους. Δεν σίγουρο. Γιατί δεν υπάρχουν stars τώρα, τι φταίει? Είναι η εποχή της απομυθοποίησης. Το ότι ο καθένας δεν έχει ανάγκη να περάσει το σταριλίκι του. Σιγά τώρα, ποια είναι η παραπάρπα που θα μου κάνει εμένα τη star? Star είμαι εγώ. Και το αποδεικνύω με το Instagram. Ο καθένας είναι star της ζωής του πια. Εγώ χάρηκα που είμαι από τις τελευταίες των Μοϊκανών. Ναι, καταλαβαίνω. Βγαίνει κάθε μία και είναι εκεί. Ναι, μαύρα χριστιανή μου, δεν είναι το ίδιο. Ό,τι και να κάνεις βρε γλυκιά μου, όσο και να το πας στον μπούστο εκεί πάνω. Δεν γίνεται. Το star τον κάνει άμα τη γεννήσει, από την ώρα που γεννιέται. Δεν τον κάνει ούτε πόσα like θα πάρει, ούτε το πόσους followers, πώς το λέμε. Followers. Λοιπόν, το πόσους τέτοιους θα έχει. Υπάρχει κάποιος άνδρας που, ασχετά αν είναι μέσα στον χώρο ή όχι, εάν τον εμπιστεύεσαι απόλυτα, όχι, αν πέρασε ή αν υπάρχει? Όχι, δεν εμπιστεύομαι κανέναν πέρα από τον εαυτό μου. Δεν εμπιστεύομαι, έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου. Έχω περάσει πολύ δύσκολα και προσπαθώ να κρατάω την ανθρωπιά μου στο ζενίθ. Αλλά είναι δύσκολο να εμπιστευτώ ανθρώπους. Όχι. Ναι. Αλλά μέσα από αυτό θα σου έλεγα ότι ένας μεγάλος μου μέντορας ήταν ένας άνθρωπος που έχασε από τη ζωή μου και ήταν και ίσως ένας πολύ μεγάλος μου έρωτας, ο οποίος ήταν αξεπέραστος, γιατί δεν μπόρεσα να τον χωρίσω καταρχάς. Γιατί έφυγε από τη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος με έμαθε πάρα πολλά. Με έμαθε να μην πιστεύω στο χρήμα. Ότι τελικά πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει λεφτά. Πλούσιος είναι αυτός που έχει φως και αγάπη. Με έμαθε πολλά. Ο βασικός μου μέντορας ήταν αυτός ο άνθρωπος. Να σου ρωτήσω, Βάνα, φίλες, γυναίκες? Δεν είχα φίλες στη ζωή μου ποτέ. Εφταίει η ομορφιά? Έφταιγε η ομορφιά. Μόλις πήγαινα σε ένα τραπέζι, φεύγανε. Δηλαδή, σηκωνόταν και φεύγανε από το τραπέζι. Παίρναν τους άντρες και φεύγανε. Δεν μου δίναμε ποτέ την ευκαιρία. Τι, πόσο θάψιμο έχω φάει. Πόσες κακίες έχω ακούει. Τώρα έχω φίλες. Τώρα μπορώ να έχω φίλες πια. Σαν γυναίκα αισθάνομαι ελεύθερη να έχω φίλες. Βάνα, πιστεύεις στην ενέργεια μεταξύ των ανθρώπων? Πιστεύω πάρα πολύ ότι όλα είναι ενέργεια. Δηλαδή, ο τρόπος που βλέπεις έναν άνθρωπο είναι τι σου βγάζει. Όλα είναι ενέργεια. Βάνα, ενώ είσαι ένας άνθρωπος μεγάλης ενέργειας και σαν ηθοποιός στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, άργησες να ανέβεις στο σανίδι? Φοβόμουν, ρε Σιρένα. Φοβήθηκα. Εσύ? Δεν με δεχόντουσαν, δεν εννοώ τώρα. Με έχει φωνάξει η Αλίκη να κάνω μόνο το Φιντανάκι ή τη Χείρα. Δεν με αφήνανε. Συγγνώμη, καταλάβουμε. Η Βάνα Μπάρμπα δεν είχε προτάσει για το θέατρο? Δεν με θέλανε. Με θέλανε κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα. Βάνα, πες μου, ποιος είναι ο ρόλος που δεν έπαιξες και θα ήθελες πάρα πολύ να ενσαρκώσεις? Θα ήθελα να κάνω την Σεραφίνα Τένες Βίλιαμς στο. Το τατουάζ, το ροζ τατού. Mm. Και επίσης ένα. Θα ήθελα να τα καταφέρω, θα μπορέσω βέβαια. Εγώ είμαι και λίγο τρελή, ξέρεις, είμαι λίγο αντισυμβατική. Θα ήθελα να κάνω και τη Μύδια. Έλα. Πάρα πολύ. Θα ήθελα να τους μπω στο μάτι, θα ήθελα να τους την κάνω, θα ήθελα να πούνε Μπάρμπα Μύδια. Πώς λέγανε με την Αλίκη, πώς λέγανε με την Καρέζη. Να είναι έτοιμη να με φάνε τα κοράκια. Και εγώ να είμαι έτοιμη να το κάνω, καταλαβαίνεις. Σε βλέπεις στην Ελλάδα? Ναι, επίδαλα. με βλέπω, τη λατρεύω. Ένα μέρος για να φάει κάπου στη σάρκα σου είναι και η πολιτική. Εδώ δεν μπορούν να μου τις φάνε τις σάρκες μου, γιατί είμαι ελεύθερη.
Δεν θα παίξω. Εγώ δεν θα ανήκω σε κανέναν. Ανήκω μόνο στη σχέση μου με το κοινό. Ακόμα και αν μπω σε πολιτικό συνδυασμό, γιατί τα πιστεύω μου είναι έτσι, έτσι. Εμένα το όραμά μου είναι η πατρίδα. Η πολιτική λοιπόν πρέπει να έχει σχέση με το ήθος. Δεν μπορώ να μου κάνω τίποτα εμένα, γιατί είμαι πιο ψηλά από αυτούς. Εγώ δεν βολεύομαι. Δεν περιμένω να πληρωθώ από αυτούς. Θα έχω άλλη σχέση. Εγώ έχω όραμα. Και το όραμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχεις μια ενεργητική πολιτική ζωή στην Γλυφάδα. Και ξέρω πολύ καλά ότι έχεις μια σχέδια. Ξεκίνησα πριν 5 χρόνια, Ρένο. Ναι. Ήμουν τομεάρχης πολιτισμού. Ναι. Έκανα όλα τα φεστιβάλ, κάναμε, δεν ήμουν μόνη μου, μεγάλη ομάδα εθελοντών. Έχουμε ένα σωματείο τη δύναμη ζωής και αγάπης. Τρέξαμε με τους πρόσφυγες, με τους μετανάστες. Πήγαμε στο μάτι, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Και όλα αυτά, δεν θέλω να λέω πολλά για να μην κάνω τη σημαντική. Δεν είμαι τίποτα σπουδαίο, απλά έχω ένα όραμα. Δεν ήθελα να μείνω πια στο να είμαι μια δημοτική σύμβουλος. Θέλω να μπω στην... Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα ποτέ να μπω για Ευρωβουλή. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου άξιο. Δεν θα βάζα ποτέ υποψηφιότητα για Ευρωβουλή. Οπότε, ποιο είναι το επόμενο σου βήμα στην πολιτική? Θα ήθελα να κατέβω στα νότια προάστια τώρα. Και γενικά, εγώ στηρίζω γυναίκες. Είναι πάρα πολύ άδικο όλο το πολιτικό σύστημα, ένα 5% να είναι μόνο γυναίκες. Έκανα κάποιες συζητήσεις με το Κινάλ. Εγώ ήμουν πάντα με το Πασόκ. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να του δοθεί μια δυνατή ευκαιρία για να σπάσουμε και το διπολισμό. Αυτό πιστεύεις ότι θα είναι και το ζενίθ της Βάνας Μπάρμπα? Το ζενίθ της Βάνας Μπάρμπα δεν ξέρω ποιο θα είναι. Αλλά ξέρω ότι είμαι ένας άνθρωπος που ό,τι κάνω το κάνω από καρδιάς και με πάθος. Κινηματογράφος ή θέατρο? Κινηματογράφος. Άντε για Μεντιτερανέο ή Ροζ Γάτος? Όλα. Δίπλα σε πιο μεγάλο ηθοποιό του Χόλιγουτ θα έβλεπες τον εαυτό σου ως πρωταγωνίστρια? Tom Hanks. Μ' αρέσει. Ποιος σε μιμείται καλά? Ζαχαράτος, εξαιρετικά. Ζαχαράτος και η Μαγκύρα, η Ματθίλδη, εξαιρετική. Κωμωδία ή δράμα? Δράμα. Η ζωή είναι ένα απίστευτο, υπέροχο δράμα. Λατρεύω το δράμα. Ζενιθή ή Λευκό? Αυτά νομίζω πάνε μαζί. Μιχάλης ή Ρένος? Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ρεύμα ή φυσικό αέριο? Νομίζω ότι και αυτά τα δύο πάνε μαζί. Νομίζω ότι αυτά τα δύο πάνε μαζί. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Κι εγώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ, παιδιά, πραγματικά. Βοητευμένος. Συγκλονισμένος.